καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Και για όσους λένε γιατί κάνω αυτό το χειροκρότημα, δεν ξέρω. Το συνήθισα πάρα πολύ από την αρχή και νομίζω είναι πλέον χαρακτηριστικό. Ελπίζω τώρα να ακούγεται λίγο καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να κάνουμε έτσι ένα λίγο ξενόφερτο βίντεο. Το έχω δει και στο εξωτερικό και νομίζω πως είμαι έτοιμη να το κάνω. Άλλωστε, ο φόβος που ένιωθα στα αρχικά βίντεο, το αν πρέπει να μιλήσω, πώς θα μιλήσω, ειδικά το βίντεο της υπερφαγίας, πραγματικά χρειάστηκε να μου μιλήσει και ο Κωνσταντίνος που κάνει τα βίντεο και γενικά η δική μου. Κάντο Κατερίνα, θα βοηθήσεις, θα κάνεις. Οπότε έχω πάρει λίγο το θάρρος μου και νομίζω ότι και αυτό το βιντεάκι μπορώ να το κάνω. Ουσιαστικά σήμερα θα απαντήσω στην ερώτηση γιατί έφτασες εκεί, πώς έφτασες εκεί, τι σε παρότρινε να το κάνεις και θα διαβάσω αποσπάσματα από το παλιό μου ημερολόγιο. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, 10 χρονών, γράφω παντού. Γράφω στον υπολογιστή, γράφω σε βιβλία, γράφω σε αποκόμματα από χαρτιά, γράφω σε τετράδια, έγραφα στο σχολείο όταν βαριόμουν. Παντού έγραφα. Ένιωθα ότι εγώ ξεδίνω έτσι. Ένας θα πάει να κάνει ένα τσιγάρο, εγώ θα πάω να γράψω κάτι σε ένα χαρτί τέλος πάντων. Οπότε ήταν για μένα η θεραπεία μου η μικρή παροδική. Όταν ήμουν λοιπόν και μέσα σε αυτή την κατάσταση, ένιωθα ακόμη περισσότερο την ανάγκη να γράφω, πόσο μάλλον όταν είχα ξεκινήσει συνεδρίες σε μια πάρα πολύ καλή ψυχολόγο. Εδώ να πούμε ότι θα ήθελα όσες κοπέλες νιώθουν ότι ένα τέτοιο βίντεο μπορεί να τους πάει πίσω, είναι triggering και δεν τους κάνει καλό, θα ήθελα να μην δουν αυτό το βίντεο, να δουν τα υπόλοιπα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο δύσκολο αυτό μη δεις το βίντεο, απλώς θέλω να προστατεύσω κάποια πράγματα. Προφανώς δεν θα πω αυτά που δεν πρέπει, δεν θέλω να επηρεάσω καθόλου αρνητικά, θέλω να μεταφέρουμε μόνο θετική ενέργεια, θέλω να μεταφέρουμε μόνο ότι εγώ εδώ πέρα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος και σήμερα είμαι ένας άλλος και να πω ότι είναι εφικτό. Είναι δύο άνθρωποι και είναι όντως κάτι που μπορεί να συμβεί και κάτι που δεν πίστευα ποτέ. Όταν λοιπόν ήρθα στην Ελλάδα, για να ξεκινήσουμε γιατί να συνεχίσω να μιλάω, θα τελειώσουμε. Όταν λοιπόν ήρθα στην Ελλάδα, το πρώτο διάστημα που ήμουν θεωρητικά στα φυσιολογικά μου κιλά, έβαλα κάποια κιλά και το έχω ξαναπεί αυτό. Ήταν λίγο το άγχος, ήταν λίγο το ότι άνοιγα τα βιβλία του ποινικού και δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα. Όχι απλά δεν ήξερα να δώσω μάθημα, δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Μέσα σε ένα χρόνο πείσμωσα, άρχισα να γράφω οχτάρια, εννιάρια, έπειτα στα προφορικά και δεκάρια. Απλά το πρώτο χρόνο τα βρήκα λίγο δύσκολα. Μόλις είχε αλλάξει όλη μου η ζωή, είχα αφήσει το σπίτι μου στη Γερμανία, ήρθα στην Ελλάδα σε ένα σπίτι μόνη μου, χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα. Οπότε έβαλα κάποια κιλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, δεν το κρύβω, μου αρέσει το ελληνικό φαγητό. Για μένα ήταν ένας καινούριος κόσμος αυτός, είτε ήταν τα κρέατα, είτε ήταν οι σφολιάτες, πολλά. Όταν λοιπόν άρχισα να αντιλαμβάνομαι και να μου το λένε και όλος ότι παχαίνω, άρχισα λίγο να προσπαθώ να ξεκινήσω έτσι μια νοοτροπία τύπου πάω γυμναστήριο, που πάντα μου άρεσε η γυμναστική και πάντα κάτι έκανα, αλλά πιο ενεργά τότε, και άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ με δίαιτες. Κάτι το οποίο είχα εγκαταλείψει, συγγνώμη, για ένα διάστημα, γιατί και στα 16 μου έκανα τέτοιες τρέλες, αλλά πιο έντονες. Το είχα αφήσει λίγο. Είχα ηρεμήσει βασικά. Ξεκίνησα από απλή υγιεινή διατροφή, άρχισα να κόβω, μαγείρευα βέβαια πολύ, σταμάτησα και στη λέσχη που πήγαινα, θυμάμαι, ένα διάστημα και άρχισα λίγο να περιορίζω. Στην αρχή δεν είχα ιδέα τι σημαίνει υγιεινή διατροφή, τι σημαίνει θρεπτικά συστατικά, οπότε πειραματιζόμουν πάρα πολύ και όταν άρχισα να χάνω τα πρώτα κιλά και να φτάνω πάλι στο φυσιολογικό μου βάρος, σαν να πήρα ένα θάρρος και να ήθελα πολύ να συνεχίσω. Οπότε τρεφόμουν μόνο υγιεινά, πολύ συγκεκριμένα γεύματα, διάβαζα, είχα εξεταστικές πολύ έντονες, πολύ ζόρικες, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και πιο έντονος ο προγραμματισμός και όλη αυτή η τελειομανία τέλος πάντων. Μέχρι που έφτασα σε ένα ικανοποιητικό σημείο για εμένα τότε, σε ένα βάρος, και έμεινα σταθερά για 1,5 χρόνο τουλάχιστον. Εννοείται ότι μου το λέγανε, εννοείται ότι είχα παραπάνω δουλειές, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και από ένα σημείο και μετά άρχισα να θέλω να χάνω πολλά παραπάνω. Μετά άρχισα να κόβω. Δεν έκανα πια υγιεινή διατροφή. Μέχρι τότε μπορώ να πω ότι τρεφόμουν πολύ καλά, πολύ υγιεινά, πολύ σταθερά και έκανα και ενδιάμεσα έτρωγα και κάποια παραπάνω πράγματα. Μετά άρχισα να κόβω. Άρχισα να κόβω πάρα πολύ. Σε σημείο που θυμάμαι ορκίστηκα το 2017.
δεν ξεχάσω την ορκομοσία μου που δεν έφαγα τίποτα. Τίποτα. Προετοιμαζόμουν μέρες πριν. Είχα χάσει άπειρα κιλά. Μετά ξεκίνησα και ορκίστηκα, ξεκίνησα την άσκησή μου. Στο γραφείο ψυχικά, επειδή με την ομάδα που δούλευα δεν ήξεραν ακριβώς την κατάσταση, πιεζόμουν ακόμη πιο πολύ εσωτερικά, φορτωνόμουν μόνη μου πολύ δουλειά, έχασα και άλλα κιλά, πολλά κιλά και έφτασα σε ένα σημείο που πλέον ήμουνα ανορεξική για όλους. Για όλους, το έβλεπε το γυμνό μάτι. Εκεί λίγο κάτι συνέβη στο κεφάλι μου, άρχισα να το βλέπω κι εγώ, να το αποδέχομαι, αλλά να μην θέλω να το αλλάξω. Ξεκίνησα ψυχίατρο, ξεκίνησα ψυχολόγο. Λάθος, ξεκίνησα ψυχολόγο και μετά πήγα στο ψυχίατρο, ο οποίος και με φόβησε και αυτό σταμάτησα. Αλλά στο ψυχολόγο που ήμουνα, μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Όχι συγκεκριμένα μόνο σε αυτό, βοηθήθηκα να ανακαλύψω εμένα. Τι είμαι εγώ, γιατί έφτασα εκεί που έφτασα. Με ανακάλυψα 100% και παροτρύνω όλους σας, αν έχετε θέμα, είτε είναι διατροφικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να πάτε σε έναν ψυχολόγο να μιλήσετε, γιατί δεν έχετε ιδέα πόσα άλλα θέματα θα ανακαλύψετε μέσα από μια απλή συζήτηση. Δεν ανακάλυψα μέσα από ψυχολόγο ότι ήμουν ανορεξική ή ότι άκουγα τη φωνή της ανορεξικής Κατερίνας, γιατί όντως την άκουγα. Είναι τρελό, αλλά όντως την άκουγα και το παραδέχομαι. Ανακάλυψα πόσα λάθη έχω κάνει με τον εαυτό μου, πόσο ψυχαναγκαστική είμαι, πόσο όλα σωστά πρέπει να τα έχω συνέχεια, τη συμπεριφορά μου απέναντι στους άλλους, πώς δέχομαι κάποια πράγματα. Σε αυτό με βοήθησε. Οπότε, όποτε γυρνούσα, μερικές φορές έγραφα. Ας διαβάσουμε εδώ πέρα λίγο. Έφαγα λίγο παραπάνω για βράδυ, δεν ξέρω γιατί. Ήμουν λίγο αγχωμένη και ένιωθα ότι δεν θα μου αρκούσαν όσα είχα σκοπό να φάω. Πονάει λίγο κοιλιά μου. Προσπαθώ να σκέφτομαι όμως ότι έδωσα στον οργανισμό μου όσα χρειαζόταν. Αλλιώς δεν θα πείσω ούτε εκείνον ότι τον αγαπάω. Σήμερα δεν είχα πολύ όρεξη. Όλα μου φταίγανε στο σπίτι, με αποτέλεσμα να θέλω να τα αλλάξω. Όλα όμως. Βγήκα να μιλήσω με μια καλή μου φίλη και με τη βόλτα ένιωσα λίγο καλύτερα. Την έβλεπα έτσι γυμνασμένη με καμπύλες και ήταν ευτυχισμένη. Εγώ γιατί όχι. Παρότι όλη μέρα δεν είχα όρεξη για κανονικό γεύμα, πήγαμε παρέα να πάρω απ' έξω τη σαλάτα με κοτόπουλο που κάποτε ήταν η αγαπημένη μου και είχα καιρό να φάω. Την έφερα σπίτι, μόνη μου εννοείται, και κατάφερα λίγο παραπάνω από τη μισή γιατί είχε αρχίσει να με ιδιάζει. Έφαγα στις 6 τη σαλάτα και λίγα στα φίλια αργότερα, αλλά τώρα που πάει 9 ακόμα νιώθω να μην την έχω χωνέψει. Σαν να μου κάθισε βαριά και περίεργα. Προσπάθησα όμως να μην το σκέφτομαι, κάνοντας και την γυμναστική μου αργότερα. Για να αναζήτησε, λέει, ο οργανισμός μου αυτή τη σαλάτα, κάποιο λόγο θα είχε. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούσα συνεχώς να βρω δικαιολογίες στον εαυτό μου, να τον πείσω ότι αυτό το φαγητό το έχεις ανάγκη, αυτό το φαγητό σου κάθισε βαριά, εκείνο δεν μπορείς να το χωνέψεις. Και μιλάμε τώρα πραγματικά για μια κατάσταση στα λιγότερά μου κιλά ever. Το λέω και μου έχει πιαστεί λίγο το στομάχι. Νιώθω περίεργα. Κάθε μέρα και στιγμή η διάθεσή μου αλλάζει. Βρίσκω και χάνω τη δύναμή μου. Ενώ ο κοντινός περίγυρός μου γνωρίζει για το θέμα και δεν τρέπομαι πια τόσο να μιλήσω, νιώθω ότι είναι τόσο πολλά που λένε τα μάτια τους, αλλά δεν μου το λένε. Το τελευταίο τετραήμερο σωματικά νιώθω πολύ καταβεβλημένη. Η ίωση το έκανε χειρότερο όλο αυτό. Προσπαθώ να είμαι δραστήρια, να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου, μα κάπου στη μέση της ημέρας νιώθω παραίτηση και αδυναμία. Καταλαβαίνω στα ρούχα μου ότι είμαι όντως πιο αδύνατη, αλλά τα πόδια μου στο καθρέφτηκα μια φορά τα νιώθω ίδια. Θέλω να προσπαθήσω αλήθεια να γίνω καλά, αλλά βρίσκω εμπόδια. Ο οργανισμός μου είναι αδύναμος. Νιώθω συνεχώς άρρωστη. Και όλο το βράδυ που τρώω περισσότερο, βλέπω τη στιγμιαία με αναζωογονή, πέφτω για ύπνο με βαρύ στομάχι. Το επόμενο πρωί δεν υπάρχει αλλαγή στο σώμα μου, όντως, αν θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί συνεχίζω να έχω τύψει τα βράδια που τρώω? Μετά από καιρό με πήραν ξανά σε καλή φωτογράφηση. Εντάξει, τραγικό. Αλήθεια, τραγικό. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς δεν ένιωθα χοντρή, okay. Μου μετέφεραν όλοι ότι είμαι αδύνατη. Είχα πάρει μαζί μου και το τάπερ μου με μπρόκολο και ένιωθα ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Ωστόσο, όταν γύρισα σπίτι, κοίταξα τα πόδια μου στο καθρέφτη και ήταν φανερά πρισμένα από την ορθοστασία. Όλη η πείνα μου βγήκε μετά. Το δικαιολογούσα και έλεγα ότι το χρειάζομαι γιατί είχα πυρετό. Έφαγα πολύ αργά πρωινό σήμερα και έπειτα όλη μέρα που ήμουν έξω δεν ένιωσα πείνα. Έφαγα το γεύμα μου όταν ήρθα στις 7.30. Όλη μέρα δεν είχα φάει προφανώς. Έπειτα έφαγα τόνους από σταφύλι και στις 9.30 το βραδινό μου. Μετά κι άλλα φρούτα και μετά κι άλλα φρούτα. Στις 10.30 παρότι φουσκωμένη δεν ένιωθα ικανοποιημένη. Πάλι κάτι ήθελα να φάω. Άνοιξα το ψυγείο, αλλά δεν είχα πολλές επιλογές. Κατέληξα πάλι σε φρούτα και γιαούρτι. Έχω να φάω ένα χρόνο γιαούρτι, νομίζω. Γιατί τώρα? Έτρωγα γρήγορα. Ήξερα ότι δεν το χρειάζομαι, αλλά συνέχιζα.
Όταν τελείωσαν, προσπάθησα να ηρεμήσω τη σκέψη μου, λέγοντάς μου ότι από την έλλειψη μάλλον ο οργανισμός μου όντως το ήθελε. Τώρα πονάω και το σκέφτομαι. Ή μάλλον τη ζυγαριά σκέφτομαι. Αλλά γιατί, αφού όλα με τα παντελόνια μου είναι φαρδιά, αφού τώρα ξάπλωσα και το παραπάνω φαγητό με ηρέμησε. Δεν είμαι όπως πριν. Απλώς με φοβίζουν υπερφαγίες. Δεν τις θέλω. Τα διαβάζω και πραγματικά μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι τα έγραφα αυτά, ότι όντως το βίωνα. Και υπάρχουν και πολύ πιο σκληρά, ας πούμε, αποσπάσματα, τα οποία εννοείται δεν υπάρχει λόγος να τα πω όλα, αλλά είναι τραγικό τι ματιά έχει ένας άνθρωπος όταν είναι άρρωστος, πόσο κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη είναι η σκέψη του από το τέρας, από οποιοδήποτε τέρας, είτε είναι από τη συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή, είτε είναι από κατάθλιψη, είτε είναι από μελαγχολία, είτε είναι από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Αλλά είναι απίστευτο πόσο πολύ δεν σκέφτεσαι κανονικά, είναι σαν μέθη. Δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν μπορείς. Με στεναχωρεί που δίνω μαθήματα αγάπης, φροντίδας, συγχώρεσης, λύτρωσης, μαγειρικής στον κόσμο γύρω μου, αλλά επιλέγω να παραμένω άμαθη. Δεν ήθελα να μάθω, όντως. Πραγματικά δεν ήθελα να μάθω. Ας διαβάσω και ένα τελευταίο που πραγματικά το διάβασα και λίγο χάρηκα πριν που το είδα. Μου την έχει δώσει τώρα. Πόσο κουράστηκα να περιστρέφονται όλα γύρω από αυτό το σώμα και το καθρέφτη, πόσο ακόμα είχα να δώσω σε αυτόν τον κόσμο και τελικά όλα τα κάνω να εξαρτώνται από το κενό στα πόδια μου. Βγαίνω έξω και βλέπω πόσα πράγματα έχω ακόμα να χαρώ, πόσα έχω χάσει. Και τώρα κάτι με έπιασε και θέλω να σταματήσω να ανασένω άρρωστα. Δεν ξέρω, ήταν μια φλασιά τώρα, ένα κλικ όταν μπήκα στο ίντερνετ να χαζέψω κάτι ρούχα και κάτι τσάντες. Και κατάλαβα τη χαρά του να θες να κάνεις κάποιο δώρο στον εαυτό σου, αλλά να μην μπορείς, γιατί νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις με σε αυτά τα ρούχα. Είδα και πριν ένα απόσπασμα από συνήθειες κοριτσιών που τρώνε λίγο. Τσίχλες, καφές και άλλα πολλά. Πόση μιζέρια, πόσο συχαμένη ρουτίνα. Πόσο θα χρειαστεί ακόμα αυτό το στομάχι για να χορτάσει το μυαλό μου. Τώρα εδώ τυχαία βλέπω και κάτι ακόμα, ένα τελείωμα που γράφω «Η αρρώστια μου με ανάγκασε και σήμερα βράδυ να κάνω κοιλιακούς». Με κατέστρεψα και τώρα δεν ξέρω το δρόμο του γυρισμού. Δεν θα το βρω εύκολα. Κάθε μέρα είναι εδώ εκείνη και με ελέγχει. Θέλω να κάνω το βήμα μπροστά και με κόβει. Στόχος της συνεδρίας σήμερα με την κυρία Φρόσο ήταν να δω τροφή ως ενέργεια. Με αφορμή και το γεγονός ότι ήμουν 4 μέρες άρρωστη και κυριολεκτικά σέρνομαι. Αυτό που θέλω να πω μέσα από αυτό το βίντεο είναι κυρίως το ότι όχι απλά εσείς θα ξαφνιαστείτε με αυτά που διάβασα, αλλά ακόμα κι εγώ ξαφνιάστηκα τόσο πολύ με αυτό που διάβασα, που αν συγκρίνει κανείς αυτό το ημερολόγιο με ένα ημερολόγιο σημερινό, αν συγκρίνει κανείς αυτούς τους δύο ανθρώπους, πόσο πολύ έχουν αλλάξει, πόσο πολύ έχουν βελτιωθεί, θα καταλήξουμε όλοι στο ίδιο. Δεν ήθελα να αλλάξω. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα, συμφωνώ, αλλά τελικά δεν ήθελα να αλλάξω. Προσπαθούσα πάρα πολύ και τελικά προσπαθούσα χωρίς νόημα τόσο πολύ. Πήγαινα συνεδρίες μου, ξεκίνησα τον ψυχολόγο. Έπειτα έβλεπα ότι δεν βγάζει πουθενά και ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό. Έχω μια ψυχική ασθένεια και χρειάζομαι ψυχίατρο. Και πήγα στο ψυχίατρο και ο ψυχίατρος μου έγραψε χάπια. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να δεχτώ ότι όλο αυτό μου συμβαίνει. Γινόμουν χειρότερα. Υπήρχαν υποτροπές. Οπότε μετά άρχισα λίγο να χάνω την ελπίδα μου. Πάρα πολύ την έχασα, θυμάμαι τότε. Και αν με ρωτήσει τώρα κάποιος πώς έφτασες εδώ, πώς, τι έγινε και ήρθε το κλικ. Το κλικ ήρθε μέσα μου, δεν έχω σε κανένα να πω και να εξηγήσω πώς έγινε αυτό το κλικ. Μια μέρα πεινούσα. Τέλος. Αυτό ήταν. Μια μέρα πεινούσα. Μια μέρα αποφάσισα ότι δεν θέλω να ζω άλλο έτσι. Σερνόμουν κυριολεκτικά παντού. Υπήρχα απλά για να κάνω αυτά που έπρεπε, να τηρώ τις υποχρεώσεις μου, να διαβάζω, να δουλεύω, να κάνω ό,τι άλλο μου αρέσει, απλά επειδή έπρεπε. Σωματικά και ψυχικά δεν είχα άλλο δύναμη για τίποτα από όλα αυτά. Μέσα από αυτό λοιπόν θέλω να σας παροτρύνω πραγματικά να πάτε σε έναν ειδικό να μιλήσετε, να πείτε όλα αυτά που σας βαραίνουν, να μιλήσετε στο περίγυρό σας, στην οικογένειά σας. Και αν τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και δεν μπορείτε να το κάνετε, πραγματικά μιλήστε σε έναν ειδικό. Δεν πρόκειται να πει τίποτα σε κανέναν, θα σας βοηθήσει και ακόμα και αν δεν καταφέρετε να συνεχίσετε, να είστε πιστοί σε αυτά τα ραντεβού, πιστέψτε με, 2-3 ραντεβού θα σας βοηθήσουν να ανοίξετε τα μάτια σας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ελέγχεστε από την αρρώστια σας, κανένας λόγος να πιστεύετε ότι δεν θα σωθείτε ποτέ. Δεν είπα ότι είμαι τέλεια, αλλά είπα ότι είμαι πολύ καλύτερα, έχω βελτιωθεί,
θέλω να μεταδώσω θετική ενέργεια και δύναμη, γιατί αυτό που ένιωσα και νιώθω τώρα σε σχέση με το τότε είναι μαγικό. Πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μπορείτε να τα καταφέρετε. Και θα ήθελα πολύ να μάθω, γιατί ούτως ή άλλως αλληλεπιδρούμε μέσω του Instagram, θα ήθελα πολύ να μάθω από κάτω, να μου γράψετε τι σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αν γράφετε ημερολόγια, αν είστε μανιακές σαν και εμένα, αν κάποτε πιστεύετε κι εσείς ότι θα βγάλει το δικό σας βιβλίο. Κάντε subscribe, ακολουθήστε με στο Instagram αν δεν το κάνετε ήδη, αν θέλετε φυσικά. Και θα τα πούμε στο επόμενο μας βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι τότε εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα.